κατηχητής ο Ευσέβιος σε μια λαμπρή εκκλησία, καθηγητής περιώνυμος και στη θεολογία. Και νομιλούσε περί θητής και ιερών γραφών, χούφτωνε ο αθεόφοβος τα μπούτια των παιδιών. Ποτέ δεν απασχόλησε αρχές και αστυνομία, γιατί έδειχνε Άγιος άνθρωπος με γνώση και σοφία. Μα έλα ο διάολος που λένε έσπασε το ποδάρι, και τι κουμάσι ήτανε, τον πήρανε χαμπάρι. Ένα παιδάκι μίλησε κλαίγοντας τη μαμά του, και π' αυτό φόρο πιάστηκε μια μέρα η αφεντιά του. Οι αστυνόμοι μπούκαραν και με φνηδιασμό πιάσανε τον κατηχητή στα πράσα για βιασμό. Στα καφενεία σούσουρο, χαμός μέσα στα σπίτια, το πίμνι όμως δεν τόλμαγε να ακούσει την αλήθεια. Ήθελε τον Ευσέβιο θύμα συνωμοσίας που στήσαν κάποιοι χθόνοι εχθροί της εκκλησίας. Κλείσανε στα σίδερα, μα βγήκε δίχως όρους, με λαδωμένους δικαστές και γάτους δικηγόρους. Πίσω από τις πόρτες τις κλειστές, όλοι στην ενορία βρήκαν το ψέμα που ήθελαν, ιδού η σκευωρία. Και ευθύς τα κουκουλώσανε κλήρος και λαϊκοί, των δικαστών την άποψη τη βρήκαν θεϊκή, ως ένα χώρο ιερό όπως η εκκλησία. Δεν γίνονται ποτέ βιασμοί ούτε παιδεραστία. Την οικογένεια ανέλαβε ο επίσκοπος να πείσει πως ήταν θέλημα Θεού το ζήτημα να κλείσει. Δώσανε στο μικρό παιδί ένα χοντρό ρεγάλο να ξεχαστεί το ατύχημα, μη το τραβήξουν κι άλλο. Με ασφάλεια το πίμνιο ήσυχα να κοιμάται, ξορκίσαμε ήδη το κακό και ουδείς να μην φοβάται. Οι αποφράδες μέρες πια δεν πρόκειται να αρθούνε, με πίστη και με προσευχή όλα θα ξεχαστούνε. Κάθαρση, φως στην ανομαλία,
γίνανε εχθροί και βλάσφημοι από την εκκλησία που τρόμαξε μικρέ μισθή από το ψηλό της θρόνο που τον υπερασπίστηκε με αφορισμούς και τρόμο. Δίδαγμα και επιμύθιο για τις μειοψηφίες έχουν γερά ερίσματα στις μάζες οι εξουσίες. Γι' αυτό είναι στο απειρόβλητο όπως ήταν και πάντα, κι όσοι τις αμφισβήτησαν τους έφαγε η μαρμά.